Είναι η κυρία Εύη Τατούλη, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία. Καλημέρα, κύριε Τατούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τατούλη. Να μας πείτε πώς το αποφασίσατε να μπείτε στην πολιτική, γιατί μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας έκανε εντύπωση. Εντάξει, τώρα εμείς ξέρετε με τον πατέρα σας είχαμε και μια άλλη σχέση, τον ξέρουμε πολλά χρόνια από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ήταν και στην περιφέρεια κτλ. Και τώρα εσείς αποφασίσατε να μπείτε δυναμικά. Θα πω κάτι. Γιατί είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά. Δεν είναι κανείς μας κάποιο προϊόν παρθενογένεσης. Ναι. Όλοι έχουμε μια πρίκα και στην Ελλάδα τολμώ να πω ότι η οικογενειακή παράδοση είναι ίσως η καλύτερη πρίκα σε σύγκριση με άλλες παραδόσεις, άλλες πρίκες, όπως διάφορα οικονομικά συμφέροντα, κομματικοί μηχανισμοί. Οπότε για μένα ήταν κάτι αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα συμμετείχα στο δημόσιο βίο και το κάνω τώρα γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία και θέλω με την παρουσία μου, με την άποψή μου, με την πολιτική μου ιδέα, με την ιδεολογία μου να συνεισφέρω σε αυτό που πρόκειται να συμβεί στη χώρα την επόμενη μέρα. Έχετε σπουδάσει? Ναι, βέβαια, έχω τελειώσει τη νομική Αθηνών. Α, τελειώσατε τη νομική Αθηνών και δικηγορείτε? Δεν δικηγορώ. Πολύ νωρίς ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία κατόπιν με τις εκδόσεις βιβλίων. Είχα εργαστεί στην απογευματινή στο Διεθνές Δελτίο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι. Απαντήσατε τώρα και στη δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα για το θέμα του. Επειδή ο πατέρας σας, ας πούμε, είναι ήδη, μήπως υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή η οποία τον τελευταίο καιρό έχει στοχοποιηθεί υπό την έννοια ότι πατέρας στο παιδί του και παιδί στο άλλο παιδί και αυτό πάει και συνεχίζεται. Αυτό σας ταλαιπώρησε καθόλου ψυχικά, δηλαδή σας έβαλε, ας πούμε, σε κάποια βάσανο να το σκεφτείτε το βράδυ, πάτε να κοιμηθείτε, να πει τι θα πω όταν μου λένε αυτό το πράγμα? Θα σας το πω αλλιώς. Αυτή την απόφαση που σκεφτόμουν χρόνια την έλαβα όταν απενοχοποίησα τη σχέση με τον πατέρα μου. Δεν έχω καμία ενοχή για αυτό που κάνω. Αντίθετα, τολμώ να πω δημόσια και νομίζω ότι το μπορεί να αναγνωριστεί από όλους ότι εμένα με ενέπνευσε η πολιτική διαδρομή του πατέρα μου και μέσα από αυτόν με ενέπνευσε και η πολιτική. Ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ έτσι διαδεδομένο στις μέρες μας νέοι άνθρωποι σαν και εμάς να ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα. Συνήθως βλέπουμε ότι αντιμετωπίζονται με καχυποψία και είναι όλο αυτό το οποίο λέμε ότι έχει οδηγήσει και στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Αφού περάσαμε τώρα από τα προσωπικά, και γιατί με τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, γιατί κάποιος να ψηφίσει την κυρία Τατούλη, η οποία θα είναι βουλευτής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα? Γιατί ασφαλώς πρόκειται για έναν χώρο που με εκφράζει πολιτικά. Θεωρώ ότι και η κεντροδεξιά ιδεολογία με κύριο γνώμονα την ελεύθερη οικονομία μέσα σε ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας, θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον τόπο με εξαιρετικά μεγάλη ασφάλεια στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Πόσοι βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, πόσους βουλευτές είχατε σε αυτές τις εκλογές στο νομό Αρκαδίας? Μία έδρα. Μία έδρα με τους 121, Μία, η Αρκαδία μία. Είναι μία τριεδρική περιφέρεια. Α, τριεδρική περιφέρεια. Mm-hmm. Και είχε βγάλει ένα και ένα, Ναι, ναι. Πασό και ένα... Ακριβώς. Να σου πω και το τώρα. Δύσκολα. Πείτε. Πολύ δύσκολα. Μα να σας πω κάτι. Είμαστε για τα δύσκολα, έτσι. Και οι δύσκολοι αγώνες είναι εξαιρετικά αγωγητευτικοί. Κύριε Τατούλη, αν βγείτε βουλευτής και πάμε, ας πούμε, σε αυτή την προληπτική γραμμή στήριξη και τα λοιπά και κληθείτε να ψηφίσετε κάποια μέτρα, τα οποία θα είναι το ασφαλιστικό, θα είναι τα φορολογικά, έχει ένα πακέτο τέλος πάντων το οποίο δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει εύκολα. Εσείς τι θα κάνετε? Να σας πω κάτι. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα. Σας το λέω γιατί πολλοί κόσμοι μπήκε νωρίς στην πολιτική, ας πούμε με τον Παπανδρέο το 9, και βρέθηκε μπροστά σε δύο μνημόνια και μετά δεν μπορεί τώρα πια να ξαναβγεί να μιλήσει στον κόσμο. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο πρέπει καταρχήν να αναθεωρήσουμε και το έχω έτσι βαθιά μέσα μου αυτό, έχει να κάνει με την αναθεώρηση του ρόλου του ίδιου του βουλευτή. Σχηματικά θα το έλεγα. Αυτή τη στιγμή η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρόεδρος δημιουργεί μια ροχοκοκαλιά. Και αυτή είναι η κατευθυντήρια γραμμή. Από εκεί και πέρα, το να έρχεται ο κάθε βουλευτής, αφού ψηφίσει το οτιδήποτε στη Βουλή, στη δική του επαρχία,
και να γκρινιάζει και να στενοχωριέται δήθεν για όλα αυτά που ψήφισε χωρίς ο ίδιος να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά δεν βοηθάει ούτε στη δημοκρατία ούτε στον κοινοβουλευτισμό. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι όλο το σύστημα αυτό επιδέχεται βελτιώσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς οι βουλευτές, οι επίδοξοι βουλευτές, με δημιουργικές προτάσεις πάνω στις διάφορες πολιτικές και να σας πω κάτι. Έχουμε και τη δική μας άποψη. Εγώ για παράδειγμα θεωρώ και λόγω έτσι της προηγούμενης εμπειρίας μου ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα πρώτα μελήματα της οποιασδήποτε κυβέρνησης έχει να κάνει με την ακόμη μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι και οι περιφέρειες, οι υπηρεσίες τους είναι εκείνες οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στους πολίτες, χαράσουν στρατηγική για τον τόπο και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το ενισχύσουμε. Και μια τελευταία κουβέντα. Αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, πάνω σε αυτό που λέμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Που λέτε. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους θεσμούς με ένα συγκεκριμένο κόμπλεξ. Κάτι επί αυτού του θέματος. Σε σχέση με τις συμβάσεις που είπε ο κύριος Λιβάνης νωρίτερα, ήθελα να κάνω μια διαφορετική διατύπωση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η εκάστοτε κυβέρνηση, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, το γνωρίζετε ότι έχουν περάσει ελεγκτικά συνέδρια, έχουν περάσει από τις υπηρεσίες του δημοσίου. Εκτός και αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσει τις διαδικασίες, να αμφισβητήσει το κύρος της δικαιοσύνης και να μας πει ότι θα αναλάβει όλους αυτούς τους ρόλους. Ανοίγεται ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όχι, μα να πω όμως κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν μπορούμε μια ζωή να λέμε όχι. Ναι. Ούτε μπορούμε να είμαστε ελεγκτικοί μηχανισμοί οι ίδιοι. Είμαστε πολιτικοί και έτσι πρέπει να φερθούμε. Ας πούμε επιτέλους τη δική μας την άποψη. Όχι να αξιολογούμε τις απόψεις των άλλων. Πάμε λίγο. Ναι, θέλω να πω. Να πάτε και περιπτώσει... οι υπόλοιποι. Να μιλάνε, να πάρουν και το λόγο. Κύριε Τατούλη, άμα δεν μιλάτε, μιλάμε. Δεν αρέσει να παρεμβαίνω και να μιλάω. Όχι, να παρεμβαίνετε. Μιλάμε, συζήτηση κάνουμε τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι άμα... Να πω κάτι, να πω δύο κουβέντες. Αν γύρω ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε βαθιά μέσα σε ένας νέος άνθρωπος ότι θα πάμε στην Δραχμή, ότι θα χρεοκοπήσουμε, το πιστεύετε? Εγώ βλέπω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε πολύ έντονα εδώ και αρκετή ώρα για το τι έγινε στο παρελθόν. Για λάθη στιγμή στιγμής, για το μέλλον. Θα πάμε την Δραχμή, πιστεύετε, μα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ και λόγω της φύσης μου, της γυναικείας και λόγω της ηλικίας μου, δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ. Και μου αρέσει να μένω στα πραγματικά γεγονότα. Ένα πραγματικό γεγονός λοιπόν είναι ότι ο κύριος Δραγασάκης μίλησε τις προάλλες για το ενδεχόμενο εξάμηνης παραμονής μας στο μνημόνιο. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Πού είναι η ετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει? Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν παίρνεις τη λαϊκή εντολή, την επόμενη μέρα ξεκινάς να εφαρμόζεις την προγραμματική σου ατζέντα. Υπάρχει αυτή η προγραμματική ατζέντα. Κυβερνησιμότητα εννοείται, έτσι. Ενώ κυβέρνησε πολύ καλά και ο Αντώνης Σαμαράς, συγγνώμη κύριε Αντώνη, τον Βένο, ο οποίος έλεγε το 2012 σε εκλογές ότι θα σταματήσουμε τα πάντα και πήγε τελείως ανάποδα. Δεν είναι θέμα λοιπόν, είναι θέμα ιδεολογικών αρχών. Είναι θέμα κόκκινο γραμμών, το οποίο δεν υπάρχει. Ο κύριος, ο υπουργός των οικονομικών, ο σημερινός, ο κύριος Χαρδούβελης. Ο κύριος Χαρδούβελης, τον οποίο γνωρίζω κιόλας. Λόγω των καταβολών. Ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Είναι δυνατόν να πηγαίνει να κάνει διαπραγματεύσει στο Παρίσι, την προηγούμενη φορά που είχε πάει στο Παρίσι και να δηλώνει ο υπουργός των οικονομικών της ελληνικής, της Ελλάδος, ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Οπότε τι να κουβεντιάσει, φίλε. Δηλαδή πώς να πάει να κουβεντιάσει? Αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση. Όμως και διακόψατε. Δεν πειράζει. Απλώς εσύ να πω. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Εγώ έχω να πω το εξής. Ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζουμε και εδώ σε αυτό το τραπέζι είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς περνάει από το μυαλό κάποιου σήμερα ότι τα πράγματα μπορεί να τα αλλάξει μόνο ένας. Θέλετε να σας πω ότι εξοργίζει περισσότερο τους πολίτες? Το γεγονός ότι όχι αυτή η ψευτοσυνένεση που θέλαμε όλοι δήθεν να βρούμε για το θέμα του Προέδρου. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τους πολίτες είναι να σταματήσουν να ακούνε διαξηφισμούς στην τηλεόραση και να κάτσουμε κάτω όλοι μαζί να συζητήσουμε, ανεξαρτήτως πρώτου, δεύτερου, τρίτου, πέμπτου κόμματος, για το πώς μπορούν να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αλλά όλοι το θυμόσαστε όταν είσαστε δεύτεροι γι' αυτό. Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Κύριε Αναγνωστάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε έτσι. Να σας πω κάτι. Με χαρά θέλετε να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπουργούς υγείας οι οποίοι έχουν θητεία ένα έτος. Ποιος περιμένει ακριβώς να διορθωθούν οι παθογένειες στον τομέα της υγείας με υπουργούς ενός έτους? Και μάλιστα τι παρατηρούμε? Τι είναι ότι μπορεί να διαδέχονται
να γίνονται. Με τον κύριο Βορύδη που ήρθε όχι, τον Ιούνιο. Δεν το προσωποποιώ. Δεν θέλω να προσωποποιώ. Όχι, γίνανε οι αλλαγές. Μετά τις ευρωεκλογές. Είπα ένα τυχαίο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διαδέχεται ο ένας τον άλλον και μπορεί και στο πλαίσιο της ίδιας κυβέρνησης να αλλάζουμε πολιτικές. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτό, τη στιγμή, αυτό που πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά στη χώρα είναι να δούμε δομικές αλλαγές. Δηλαδή, τι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βελτιώσει το θέμα του πολιτικού κόστους, το αυτοδιοίκητο των οργανισμών. Για παράδειγμα, έχουμε ένα νοσοκομείο. Ορίζει μεν το κράτος ένα διοικητή για ένα έτος, αλλά αυτός ο διοικητής πρέπει να τα φέρει σε πέρας για τον ένα αυτό χρόνο που διαρκεί η θητεία του καλώς. Ιδάλλως θα αποδοθούν ευθύνες. Γιατί το να είναι συγκεχημένα τα πράγματα σημαίνει ότι φταίμε όλοι μαζί. Ευθύνες δεν αποδίδονται. Πόσα χρόνια έχουν και... πέσει να βάλουν μάνατζερ στα νοσοκομεία. Μα δεν είναι το θέμα του μάνατζερ. Το θέμα του πολιτικού τηλεφώνου είναι. Το θέμα του πολιτικού τηλεφώνου είναι. Μα γι' αυτό βάλασε όμως αυτόν τον διοικητή εκεί. Η Νέα νοσοκομείο. Δημοκρατία έβαλε διοικητές που και τους παίρνει τηλέφωνο. Και επειδή δεν μπορεί να διορίσει τώρα, πού είναι το ρισφέτη. Βάλε σε μια καλή θέση αυτό. Να σας πω κάτι. Αυτός που απέτυχε στις εκλογές πάει διοικητής νοσοκομείου. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν ορισμένα νοσοκομεία που για παράδειγμα χρειάζονται αναισθησιολόγο και εφημερεύουν παράνομα. Και εμείς μπορεί να προσλάβουμε, ας πούμε, παιδοχειρουργό. Που δεν είναι μια χρήσιμη θέση. Εγώ λέω το εξής. Να τα πείτε αυτά στη Νέα Δημοκρατία. Να πω κάτι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο πολιτικός χώρος είναι από τη φύση του καλός και ο άλλος από τη φύση του παράνομος. Θέλει εργασία, λέτε. Όχι. Αυτό θέλει μια θεσμική κατοχήρωση. Πρέπει κύριε αυτή τη στιγμή κύριε να υπάρξει. Που το είπε τώρα. Κύριε Λιβάνη, να πάρει θέση σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει θέση σε αυτά τα πράγματα. Να τελειώσω για να κλείσω αυτό. Εντάξει, να τα ξαναπείτε. Ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε θεσμική κατοχήρωση. Ο πολιτικός δεν θα μπει στη διαδικασία του να αναλάβει το πολιτικό κόστος μόνο όταν αυτό κατοχυρωθεί θεσμικά. Σαφώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυβέρνηση και άλλα τόσα νωρίτερα. Μα βλέπετε ότι μιλάω πολιτικά, κύριε Λιβάνη. Γιατί το πάτε έτσι. Επειδή ακριβώς μιλάτε πολιτικά. Εντάξει, δηλαδή το να ερχόμαστε κάθε φορά και να λέμε τι πρέπει να γίνει, αλλά που δεν κάναμε, είναι ένα λάθος. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη πρόταση και την καταθέτω στο τραπέζι. Εσείς απλώς σχολιάζετε. Βλέπω ότι φτάνει. Δεν έχετε παρουσιάσει πάντω. Τι λέτε. Λέω πρόγραμμα, λέω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν έχω διαβάσει πουθενά να έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί με όλο το σεβασμό στον κύριο Λιβάνη, ο οποίο είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω διαβάσει πουθενά κάτι το οποίο να έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές.